Επιφυλάξεις για το μέλλον της τευτοκαλλιέργειας, τι υποστηρίζουν μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας. Δύο ευρύτες στην Κεντρική Επιτροπή του Κινήματος Αλλαγής. Εκλογή στο νέο όργανο για την Κρυσταλία Αρμενάκη και τον Βαγγέλη Πετριτζίκη. Πανέμβαση στην Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας του Βουλευτή Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργου Καΐσα στη συζήτηση για το Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβίας στην Ογκολογία. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 3 Απριλίου, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δημοτική Τηλεόραση Ορεστιάδας. Τα σοβαρά θέματα που απασχολούν τους βαμβακοκαλλιεργητές του Εύρου, καθώς και οι εξελίξεις στην ελληνική βιομηχανία ζάχαρης μετά την έναρξη διάθεσης σπόρων από το ζαχαρουργείο της Ορεστιάδας, απασχόλησαν το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης εκφράστηκαν διάφορες απόψεις και επιφυλάξεις, ενώ όπως τονίστηκε για άλλη μια φορά, η λειτουργία του εργοστασίου της Ορεστιάδας επηρεάζει άμεσα την τοπική οικονομία. Σοβαρά και εν αναμονή λύσης είναι τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου της περιοχής, όπως η συνδεδεμένη στο Βαμβάκι και η τευτλοκαλλιέργεια. Τα θέματα αυτά συζητήθηκαν για άλλη μια φορά στη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς απασχολούν μεγάλο αριθμό των δημοτών. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, τη συνέπεια της καταβολής στους βαμβακοπαραγωγούς της συνδεδεμένης στις 28 Φεβρουαρίου, όπως είχε δεσμευτεί ο κ. Υπουργός, πήρε μια παράταση ενός μήνα, αλλά παρόλα αυτά έμειναν περίπου 1.740 βαμβακοκαλλιεργητές σε όλη την Ελλάδα και γύρω σε 770 στο νομό Εύρου, χωρίς να έχουν μπορέσει να πάρουν αυτή τη συνδεδεμένη. Είχαμε σε επικοινωνία με τον Υπουργό, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι θα ξεπεραστούν κάποιες τεχνικές δυσκολίες, έτσι ώστε να ισχύσει η δέσμευση που μας είχε δώσει και στις δύο συσκέψεις στις οποίες συμμετείχαμε στην Αθήνα για καταβολή της συνδεδεμένης σε όλους τους μαυροκοπαραγωγούς, ανεξαρτήτως του πλαφόν που ίσχυε τόσο όσον αφορά στο αρχικό, όσο και αυτό που βγήκε μετά τις τελευταίες πληρωμές. Η κουβέντα ήταν κατηγορηματική ότι αρκεί η ενεργοποίηση του αφημί του καλλιεργητή, έτσι ώστε ανεξαρτήτως από την ποσότητα την οποία παρέδωσε, θα πάρει την συνεδεμένη, το ύψος το οποίο το γνωρίζετε έχει καθοριστεί. Η σύσκεψη που έγινε μετά από πρωτοβουλία της Ένωσης Ευρωπαϊκών Συνεταιρισμών Διδημοτήχου στο Διδημότυχο την Δευτέρα, χθες το πρωί, κατέληξε μετά από διαλογική συζήτηση από ενημέρωση σε ένα ψήφισμα προς τον Υπουργό, ένα διάβημα, στο οποίο αναφέρεται εν συντομία στο ότι θα πρέπει μέχρι τις 15 Απριλίου, όπως έχει δεσμευτεί, να καταβληθεί η συνδεδεμένη, να ενημερωθούμε με ακριβές χρονοδιάγραμμα εάν και εφόσον υπάρχει σκοπός από το Υπουργείο να αποζημιώσουν την καταστροφή που έγινε στα χωράφια. Καταθέσαμε ξανά την πρότασή μας για την εκπόνηση ενός σχεδίου, ολοκληρωμένου σχεδίου για την αναβάθμιση των γεωργικών καλλιεργειών και το μοντέλο που θέλουν να ακολουθήσουν, έτσι ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο αποτέλεσμα για τους αγρότες, και αποφασίσαμε ότι αν αυτά δεν γίνουν μέχρι τις 15 Απριλίου θα συνέλθουμε την ίδια ημέρα, έτσι ώστε να αποφασίσουμε τη μορφή των κινητοποιήσεων. Στο θέμα της ελληνικής μηχανίας ζάχαρης και στις τελευταίες εξελίξεις αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης. Έστειλα χθες στον πρόεδρο της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης επιστολή μετά από τις τελευταίες εξελίξεις που έχουν ανακοινωθεί, έτσι ώστε να μας απαντήσει σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Την έχει λάβει την επιστολή, είπε ότι θα την απαντήσει, που αφορούν αν ποιες είναι μάλλον οι προϋποθέσεις πέρα από αυτές που είπε ο κ. Πιτσόρλας για να λειτουργήσει το εργοστάσιο ζάχαρης, με ποιους εργαζόμενους θα λειτουργήσει σε αυτό το στάδιο, ποια είναι η διαδικασία και η στόχευση για την τευτλοκαλλιέργεια στη χώρα και αν ισχύει αυτό που ανακοινώθηκε προφορικά, ότι πιθανόν κάποιους θα κρατήσουν στο εργοστάσιο ζάχαρης. Αυτά τα 4 ερωτήματα ζητάμε απαντήσεις. Πιστεύω μέχρι τις επόμενες μέρες θα έχουμε
γραπτή απάντηση, έτσι ώστε να σας την ανακοινώσω στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα. Τις επιφυλάξεις τους για τις εξελίξεις εξέφρασαν Δημοτικοί Σύμβουλοι και Επικεφαλής Παρατάξεων. Η πτωχευτική διαδικασία συνεχίζεται. Τώρα για το ζήτημα με τους εργαζόμενους. Εγώ ξέρω καλά, μίλησε και με ανθρώπους που δουλεύουν στη ζάχαρη, δεν μπορεί να παράξει ζάχαρη. Να παράξει ζάχαρη μεταφορά μπορεί να κάνει, τέτοιο στο πλατή, με μη εργαζόμενος μόνιμος, με εποχικούς. Με εποχικούς. Δεν μπορεί. Κοροϊδεύει τον κόσμο όποιος λέει ότι θα λειτουργήσει το εργοστάσιο με εποχικούς. Μπορεί να συγκεντρώσει κάποια τέτοια και να τα στείλει στο πλατή, με εποχικούς μπορεί. Αλλά χωρίς τους εξειδικευμένους εργαζόμενους εκεί, να παράξει ζάχαρη, ούτε και αυτό μπορεί. Κινήσουμε την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και αυτό που, γίνεται αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι μια κοροϊδία εις βάρος των παραγωγών που τυχαίνουν να είναι και συνάδελφοί μου. Και όσο και αν πληγώσω κάποιος με αυτή την τοποθέτηση, νομίζω ότι πρέπει να πούμε επιτέλους τις αλήθειες και να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Καμία σοβαρή εταιρεία δεν θα ερχόταν πρωταπριλιά, όσο και αν είναι σημαδιακό αυτό, να ανακοινώσει ότι θα ξεκινήσει τη λειτουργία του εργοστασίου ζάχαρη αν έχουν κάποια στρέμματα και ξεκινάνε να δίνουν σπόρο και μάλιστα τον παρουσιάζουν γιατί δίνουν και δωρεάν το σπόρο, άρα είναι και προσφορά της εταιρείας. Τα δημοσιεύματα φέρουν οι εταιρείες που έχουν μπλέξει σε αυτή τη διαδικασία να είναι μία που έχει αρχικό κεφάλαιο 8.000 ευρώ, η μία να έχει 25.000 ευρώ, κάποια να έχει ήδη την έχουν σταματήσει δύο φορές γιατί δεν είχε εγγυητική επιστολή επειδή είχε διεκδικήσει το ποσοστό της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης. Άμα είστε ξεκάθαροι, γίνεται μία προσπάθεια να ξαναρίξουν όλο το βάρος του κλεισίματος της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης και το τέλος της αυτοκαλλιέργειας προς τους αγρότες σε μία συνήτακτική που έκανε και αυτή η κυβέρνηση αυτά τα χρόνια, αλλά και οι δύο προηγούμενες και κυρίως με την Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση του Σαμαρά το 12-14. Εμείς είμαστε αντιμέτωποι σε αυτό και αντιμέτωποι σε όλο αυτό και θα το καταγγέλουμε από όποιο σημείο και να βρισκόμαστε, είτε είμαστε μέσα σε ένα δημοτικό συμβούλιο, είτε είμαστε στο δρόμο, είτε είμαστε μέσα στις εργασιακές μας σχέσεις. Αυτό που γίνεται είναι πραγματική κοροϊδία. 1 Απριλίου να ξεκινήσουμε να δίνουμε σπόρους για να σπείρουν οι αγρότες και να λειτουργήσει το εργοστάσιο, όταν το εργοστάσιο 2 χρόνια δεν έχει γίνει συντήρηση. Το προσωπικό αυτή τη στιγμή είναι σε μια διαδικασία μετάταξης και με ποιο προσωπικό θα λειτουργήσει. Και αν θέλαμε να ήμασταν σοβαροί και να τα πούμε όλα, θα λέγαμε ότι αυτή τη στιγμή, αν ήταν σοβαρή αυτή η πρόταση των εταιριών, θα έπρεπε να είχε κλείσει τα εργοστάσια, να τα έκανε συντήρηση, να τα εξυγχρόνιζε, να έπαιρνε προσωπικό, να κρατούσε το υπάρχον προσωπικό για να εκπαιδεύσει τους νέους εργαζόμενους και την επόμενη χρονιά μαζί με γεωπόνους, με συνεργασία με γεωπόνους, να μπορούσε να σπαρθούν τα τεύθυνα, να παρακολουθήσουν την καλλιέργεια και να έχουμε την ζάχαρη. Πριν από αρκετό καιρό, θα θυμάστε πολύ καλά, εδώ μέσα είχα πει, επειδή το βλέπω να έρχεται, ας περάσουμε ένα μήνυμα, μην τολμήσει κανείς να ρίξει την ευθύνη για το κλείσιμο του εργοστασίου και κατ' επέκταση το τέλος της τεύθυνοκαλλιέργειας στους τευτλοπαραγωγούς, κατά λέξη τα λεγόμενά μου. Το δεύτερο, πάλι πολλά, να φρεσκάρω λίγο τη μνήμη σας, πάλι πολύ πρόσφατα, χωρίς να θέλω να κινδυνολογώ, εσείς με ξέρετε πολύ καλά και με έχετε μάθει αυτά τα 4,5 χρόνια, δεν κινδυνολογώ, προσπαθώ να έχω μια ρεαλιστική ερμηνεία των γεγονότων, είχα πει ότι φαίνεται για να δικαιολογηθεί το κλείσιμο του εργοστασίου παίζεται ένα παιχνίδι και σε βάρος των τευθυνοκαλλιεργητών αλλά και σε βάρος των εργαζομένων και έχει ανοίξει ένα κύκλο συζητήσεων για τις μετατάξεις των εργαζομένων και πώς θα γίνει. Βλέπουμε τώρα ότι αυτά που εξήγηλαν, νομίζω όλοι ευχόμαστε, άσχετα πόσες πιθανότητες δίνει ο καθένας μέσα από το μυαλό του, θέλουμε όλη τη συνέχιση της τευθυνοκαλλιέργειας, θέλουμε όλοι, δεν υπάρχει κανένας αυτήν την περιοχή που να μην το θέλει. Αυτό είναι ξεκάθαρο από όλους.
Δεν υπάρχει κάποιος που το θέλει περισσότερο και κάποιος λιγότερο, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι και αφορά τους συνδημότες μας, είτε εργαζόμενους, είτε καλλιεργητές, είτε στα επαγγέλματα τα άλλα, τα συναφή, αλλά και είναι και ένα πολύ σημαντικό εισόδημα για την τοπική κοινωνία. Άρα αυτό δεν το ξανασυζητάμε. Όλοι επιθυμούν τη συνέχιση με υγιείς όρους της τευθυνοκαλλιέργειας και της λειτουργίας του εργοστασίου. Αλλά για να επιτευχθεί αυτό, οι εξαγγελίες μπορεί να είναι σαν βάση συζήτησης θετικές. Δεν μπορώ να αρνηθώ ότι είναι κάτι θετικό ότι επιτέλους βρέθηκε ένας στρατηγικός επενδυτής, ο οποίος έχει και τη συνένεση της τράπεζας, η οποία είναι, ας το πω, μεγάλος διαχειριστής όλης αυτής της κατάστασης. Δεν μπορώ να το αρνηθώ ότι θα είναι καλό αν ευδοκιμήσει, κανένας μας δεν μπορεί να το αρνηθεί και αυτό. Αλλά με τις αρχικές δηλώσεις δημιουργήθηκαν πολλές ασάφεις και πολλά ερωτηματικά. Ανέφερα την επιστολή με τα 4 σημεία, νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να παίρνουμε απαντήσεις, έτσι ώστε να ξέρουμε αν είναι προσχηματικοί οι λόγοι και τα κίνητρα που δίνουν ή είναι ουσιαστική και αυτή η δύσκολη περίπτωση της ανάστασης, να το πω, της τευθυνοκαλλιέργειας έχει βάση υλοποίηση ή μη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Με την ψηφοφορία για την ανάδειξη της νέας Κεντρικής Επιτροπής ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες του δεύτερου συνεδρίου του Κινήματος Αλλαγής. Στη νέα Κεντρική Επιτροπή εκλέχθηκαν και δύο ευρύτες, ο Βαγγέλης Πετριτζίκης και η Κρυσταλία Αρμενάκη. Η δικηγόρος Κρυσταλία Αρμενάκη και ο ψυχολόγος Βαγγέλης Πετριτζίκης εκλέχθηκαν στην Κεντρική Επιτροπή του Κινήματος Αλλαγής. Οι συνέδροι κατά τη διάρκεια του δεύτερου συνεδρίου του Κινήματος Αλλαγής εξέλεξαν τη νέα Κεντρική Επιτροπή, στην οποία μετέχουν και οι δύο ευρύτες. Κάποιοι άνθρωποι που προερχόμαστε από την παραγωγική βάση της κοινωνίας και ανήκουμε παραδοσιακά στον πολιτικό χώρο του κέντρου και της κεντροαριστεράς, κληθήκαμε να συμμετέχουμε ως υποψήφια μέλη της νέας Κεντρικής Επιτροπής του Κινήματος Αλλαγής. Περί της εκλογής μου και έχοντας άρρηκτα την πεποίθηση ότι τα συγχαρητήρια ανήκουν πάντοτε στο εκλογικό σώμα και όχι στον εκάστοτε αιρετό, ευχαριστώ θερμά τους επί πολλά έτη ιδεολογικούς μου συνοδοιπόρους σε πανελλαδικό επίπεδο για την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό μου. Συγχαίρω θερμά για την εκλογή του ομοίως το Βαγγέλη Πετριτζίκη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι αυτή τη στιγμή ο Εύρος εκπροσωπείται από δύο νέα πρόσωπα στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή. Στίχημά μας είναι αυτή τη στιγμή και σε επίπεδο κεντρικό και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφερειακών εκλογών και ευρωεκλογών, το κίνημα αλλαγής να πρωταγωνιστήσει σε όλες τις επικείμενες πολλαπλές εκλογικές διαδικασίες που έρχονται. Ανάμεσα στις αποφάσεις και στους στόχους που βγήκαν από το συνέδριο, είναι το κίνημα αλλαγής να πρωταγωνιστήσει ξανά στην πολιτική σκηνή της χώρας. Για μας και κυρίως για τη νέα γενιά είναι ένα στοίχημα το οποίο θα πρέπει να αποφασίσουμε πώς θέλουμε να το χειριστούμε. Πρέπει να αποφασίσουμε αν θέλουμε να συνταχθούμε με αυτούς που τα δημοψηφίσματα από όχι τα κάνανε ναι, αν θέλουμε να συνταχθούμε με αυτούς που αυτή τη στιγμή προσωποποιούν τη διαφθορά στα ψηφοδέλτιά τους, με αυτούς που θα σκίζανε τα μνημόνια με ένα νόμο και μια τροπολογία. Η επόμενη μέρα του Κινήματος Αλλαγής μας βρίσκει όλους ενωμένους. Τη Δευτέρα μετά την εκλογή της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, όλοι από το ίδιο μετερίζει, θα δώσουμε τη μάχη έτσι ώστε το κίνημα αλλαγής να αποτελεί την ευχάριστη έκπληξη και να πρωταγωνιστήσει. Η επόμενη μέρα για το κίνημα αλλαγής αναφορικά με το νέο σύστημα χάραξης κεντρικού πολιτικού σχεδιασμού και δράσης αφορά στο σχηματισμό ενός νέου ιδεολογικού πονήματος προς επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της χώρας με σεβασμό αυτών, αλλά και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι φορείς της δημόσιας διοίκησης στη λειτουργία τους, προστήριξη επίσης και αποκατάσταση των κοινωνικών θεσμών, αρχών και αξιών που έχουν ευτελιστεί και προς διασφάλιση των εθνικών και κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας με πατριωτικό δημοκρατικό πρόσημο. Η μερίδα με θέμα ενίσχυση της αποθήκευσης άνθρακα στα δασικά οικοσυστήματα των περιαστικών δασών πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης στην Ορεστιάδα. Την ευθύνη διοργάνωσης της ημερίδας είχε το Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. Η μερίδα με θέμα την ενίσχυση και προστασία των περιαστικών δασών πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης στην Ορεστιάδα. Η ημερίδα διοργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2015 και θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2019 με τη συνολική παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου. Η σημερινή μας ημερίδα αφορά την παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων που είχαμε από ένα πρόγραμμα LIFE,
το οποίο υλοποιούμε από το 2015 και θα ολοκληρωθεί στο τέλος αυτής της χρονιάς. Δηλαδή 4 χρόνια δουλεύουμε σε αυτό. Δουλεύουμε σε συνεργασία 4 φορείς, οι οποίοι είναι το Τμήμα Δασολογίας εδώ στην Ορεστιάδα, το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών στη Φλωρεντία και η Διεύθυνση Δασών Ξάνθης μαζί με το Φορέα Διαχείρισης του Περιαστικού Δάσους Φλωρεντίας. Οι περιοχές μας μελέτης είναι το περιαστικό δάσος Ξάνθης και το περιαστικό δάσος Φλωρεντίας. Τα αποτελέσματα του έργου αφορούν πόσο διοξίδιο του άνθρακα μπορεί να αποθηκεύσουν αυτά τα οικοσυστήματα και με αυτόν τον τρόπο να βελτιώσουν, να μετριάσουν τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στον τόπο. Νομίζουμε ότι τα αποτελέσματά μας είναι πολύ σημαντικά γιατί μπορεί να εφαρμοστούν και σε άλλα οικοσυστήματα, κυρίως βέβαια πρώτα σε αναδασώσεις, αλλά και σε άλλα οικοσυστήματα, κονοφόρα πρώτα και γενικά σε οικοσυστήματα για τα οποία θέλουμε να βελτιώσουμε τις αυξητικές συνθήκες για να είναι ικανά να αποθηκεύουν περισσότερο άνθρακα και διοξείδιο του άνθρακα. Πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα την έρευνα, καθώς και τα αποτελέσματά της χαρακτήρισε η κυρία Ραδόγλου. Νομίζουμε ότι κάναμε αρκετά καλή δουλειά αυτά τα 4 χρόνια. Έχουμε μια άριστη συνεργασία μεταξύ των φορέων και κάναμε και μια ημερίδα στην Ξάνθη για αυτό το σκοπό. Η δεύτερη ημερίδα είναι εδώ σήμερα. Έχουμε καλέσει τη δασική υπηρεσία και πιστεύουμε ότι θα δούμε τα αποτελέσματά μας να εφαρμόζονται. Κυρίως αυτό που προτείνει το πρόγραμμα είναι αραιώσεις, πέρα από τις παραδοσιακές που κάνει η δασική υπηρεσία, λίγο πιο έντονες αραιώσεις, για να βελτιωθεί η αποθήκευση άνθρακα στα οικοσυστήματα. Κύριε Ραδόγλου, αυτού του είδους οι ημερίδες και αυτές τα προγράμματα, αυτά και οι εργασίες βοηθούν, θεωρείται ουσιαστικά, να έχει μέλλον το δάσος στον πλανήτη? Δηλαδή, πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά πράγματα, να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος ή η επιστημονική αυτή γνώση πρέπει να διοχετευτεί πιο άμεσα στον κόσμο για να έχουν μέλλον τα δάση μας? Τα δάση μας πρέπει να έχουν μέλλον γιατί βελτιώνουν κατά πολύ τις συνθήκες διαβίωσης μας, τις πόλεις μας. Τα περιαστικά δάση αυτά που έγιναν στη δεκαετία του 50 βελτίωσαν πάρα πολύ τις συνθήκες και στην Ξάνθη και στην Κομωτινή και στην Αλεξανδρούπολη και σε όλες τις χώρες τις οποίες ιδρύθηκαν. Ο στόχος και εμείς θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε την κοινωνία. Πρώτα να τα προστατεύει, γιατί κινδυνεύουν από πυρκαγιές πρώτοι, αλλά κινδυνεύουν και από άλλες πολλές αιτίες. Άρα ο κόσμος πρέπει να τα αγαπήσει, να τα προστατεύσει, γιατί του δίνουν και συνθήκες για καλύτερη αναψυχή, του δίνουν και καλύτερες συνθήκες στον αστικό ιστό, ο οποίος υποφέρει λόγω έλλειψης βράστης, άρα τα περιαστικά δάση είναι πηγή ζωής και πνεύμονα για αυτές τις πόλεις. Πρέπει να τα συντηρούμε και να μάθουμε να τα αγαπούμε. Μας πείτε πώς εκτιμάτε αυτή την ημερίδα και τι πρέπει να κάνουμε εμείς οι Έλληνες ώστε να προστατεύουμε, εκτός από την επιστημονική αυτή γνώση που μας δίνουν τέτοιες ημερίδες, να προστατεύουμε τα δάση μας? Είναι πολύ σημαντικό να γίνονται τέτοιες δράσεις στην περιοχή μας. Το Πανεπιστήμιο προσφέρει τα μέγιστα μέσω του ερευνητικού του έργου όσον αφορά την προστασία, την ανάπτυξη των δασών και τα αποτελέσματα τέτοιων ημερίδων μπορούν να εφαρμοστούν και μας δίνουν κατευθύνσεις και για την περιοχή μας και πιστεύω στο μέλλον το Πανεπιστήμιο ανάλογες ερευνητικές εργασίες θα πραγματοποιήσει και για τα δάση της περιοχής μας, όπου για μας θα είναι ένας σημαντικός παράγοντας εφαρμογής των αποτελεσμάτων τέτοιων ερευνών. Τώρα, όσον αφορά την προστασία των δασών, είναι ευθύνη και υποχρέωση όλων μας. Είναι πολύ σημαντικό από το ένα σκουπίδι που θα πετάξουμε μέσα στο δάσος να μην το κάνουμε και θεωρώ ότι το σημαντικότερο ρόλο παίζει, είναι θέμα παιδείας. Θα πρέπει από τα παιδιά, από το σχολείο, από την πολύ μικρή ηλικία να το περάσουμε αυτό το πράγμα, ώστε να αγαπήσουν και να προστατεύσουν αυτό το σημαντικό φυσικό κεφάλαιο. Πανέβαση στην Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας έκανε ο βουλευτής Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καΐσας κατά τη συζήτηση για το Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβίας στην Ογκολογία. Ο κύριος Καΐσας, μεταξύ άλλων, τόνισε
ότι η χώρα μας έχει τις δυνατότητες, τις προδιαγραφές και το επιστημονικό προσωπικό για την χρήση των νέων τεχνολογιών στην ογκολογία και οφείλει η Βουλή να νομοθετήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Εξειδικευμένο αλλά πολύ σημαντικό θέμα για την κοινωνία και την ιατρική κοινότητα χαρακτήρισε την ογκολογία ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ του Νομού Εύρου Γιώργος Καΐσας. Ο κύριος Καΐσας στην παρέμβασή του κατά τη συζήτηση για το Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβίας στην Ογκολογία στην Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας τόνισε ότι η Ελλάδα έχει το επιστημονικό προσωπικό για τη χρήση νέων τεχνολογιών στην ογκολογία και η πολιτεία οφείλει να το αξιοποιήσει με τη σωστή νομοθέτηση. Είμαι γιατρός στο επάγγελμα, τώρα είμαι βουλευτής, συνταξιούχος γιατρός, γενικός χειρουργός. Ως εκ της θέσεως μου αυτής και μάλιστα θα έλεγα, θα χαρακτήριζα την ειδικότητά μου γιατί τελείωσα το 1980, παλιός γενικός χειρουργός, δηλαδή με την κλασική έννοια του νηστέρι και εγχείρηση. Στη διάρκεια της σταδιοδρομίας μου, δεν άργησε πολύ, σε 15 χρόνια, έπρεπε να προσαρμοστώ σε μια άλλη κατάσταση, η οποία θα την πω και εγώ, η ιατρική ακριβίας. Έπρεπε να εκπαιδευτώ στα λαπαροσκοπικά, που είναι εντελώς άλλη φιλοσοφία, εντελώς άλλη λογική, δεν έχει καμιά σχέση με τον νηστέρι και το αυτό, και όλη αυτή η λογική θα έπρεπε να περάσει και σε εμάς τους παλιότερους. Ο κύριος Καΐσας μεταξύ άλλων ανέφερε ότι η χώρα μας έχει τις δυνατότητες και τις προδιαγραφές να αντιμετωπίσει μια σύγχρονη ιατρική ματιά και πρακτική την ογκολογία. Νομίζω ότι η προσπάθεια όλων μας θα πρέπει αυτά τα θέματα να τα δούμε με διαφορετικό μάτι, να ενισχύσουμε τις προσπάθειες, να ενισχύσουμε τις έρευνες, να ενισχύσουμε τις μελέτες. Σαν χώρα ήμασταν πίσω. Δεν σας κρύβω ότι το πρώτο παράδειγμα για το μαστό που σας ανέφερα μας ήρθε από την Αγγλία. Οι πρώτες μελέτες που ήρθαν για την Αγγλία ότι μπορούμε μόνον τον όγκο να αφαιρέσουμε, οι περισσότεροι παλιοί χειρουργοί μηδιούσαμε ότι τι είναι αυτά οι Άγγλοι, όλο τέτοιες, να μην πω τι λέγαμε. Λοιπόν, η χώρα μας έχει τις προδιαγραφές τώρα, έχει τις δυνατότητες, έχει το επιστημονικό προσωπικό και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο προς αυτή την κατεύθυνση εμείς από τη Βουλή τουλάχιστον τώρα να βοηθήσουμε νομοθετικά ή οτιδήποτε χρειάζεται, γιατί πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Το θέμα είναι τεράστιο, δεν μπορεί να το αναπτύξει κανένας μέσα σε 3 ή 5 λεπτά. Λοιπόν, και νομίζω ότι η προσπάθεια αυτή είναι το μέλλον της ιατρικής επιστήμης. Τώρα, για να δούμε και λίγο τι γίνεται με την προεκλογική δραστηριότητα, να επιστρέψουμε στον Δήμο Ορεστιάδας. Στο στούντιο μαζί μας, ο επικεφαλής του συνδυασμού της Αυτόνομης Κίνησης Πολιτών είναι στο χέρι μας, ο Σάκης Παπανδρέου. Γιατρέ, καλησπέρα σας. Γεια σας, κύριε Τουμανδάκη. Εγώ σας λέω, σας ξέρω σαν γιατρό. Γιατρό σας αποκαλώ. Είναι άλλωστε και γνωστό στον Δήμο Ορεστιάδας, ότι είστε και πνευμονολόγος. Κύριε Παπανδρέου, βγάλετε σήμερα μία ανακοίνωση, η παράταξή σας, η οποία αναφέρεται στα τοπικά συμβούλια. Μάλιστα, ισχύει. Θέλετε να μας πείτε λίγο κάποιες διευκρινήσεις για να καταλάβει και ο κόσμος ίσως καλύτερα. Βεβαίως. Υπάρχει πράγματι ο νέος εκλογικός νόμος, ο οποίος ανοίγει παράθυρα στις τοπικές κοινωνίες από μόνες τους να αυτοοργανωθούν και να αυτοδιοικηθούν. Δεν χρειάζεται πλέον η τοπική κοινωνία, με τους μικρούς οικονομικούς πόρους βέβαια που τις δίνει ο νέος εκλογικός νόμος, να κρέμεται πίσω από την ουρά του κάθε δήμαρχου. Η τοπική κοινωνία μπορεί να εκλέξει τοπικά συμβούλια ανεξάρτητα και μέσα από τα ανεξάρτητα αυτά συμβούλια, γιατί ξέρετε και εμείς είμαστε μια ανεξάρτητη κίνηση και πράγματι εμείς χαιρετίζουμε αυτή τις κινήσεις τις ανεξάρτητες όπου υπάρξουν. Μέσα από αυτές τις κινήσεις λοιπόν τα τοπικά συμβούλια θα διοικηθούν χωρίς, σας επαναλαμβάνω, να χρειάζεται να κρέμονται πίσω από κανένα δήμαρχο. Μόνοι τους, ανεξάρτητοι, αυτοδιοίκητοι, με τους λίγους πάντα οικονομικούς πόρους που έχουν, νομίζω πως είναι μια χρυσή ευκαιρία για τα χωριά να αναδείξουν τοπικά και ανεξάρτητα συμβούλια. Αυτό βέβαια, κύριε Παπανδρέου, σημαίνει ότι ενδεχομένως ένας συνδυασμός δεν θα έχει και ένα βαντάζ σε κάποια χωριά. Αναφέρομαι στο εκλογικό. Ναι. Δεν αναφέρομαι στη λειτουργία της κοινότητας.
Ναι. Ξέρετε, στις προηγούμενες εκλογές ο κάθε συνδυασμός κατέβαζε και το τοπικό του συμβούλιο. Και αυτό του έδινε κάποιους πόντους ή κάπου αλλού έχανε, γιατί ενδεχομένως να μην ήταν συμπαθούς το τοπικό συμβούλιο κτλ. Αυτό εκτιμάται ότι θα επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα στους οικισμούς? Ναι. Όταν θα ψηφίσει χωριστά για πρόεδρο χωριού και χωριστά για δήμαρχο. Σαφώς υπάρχει η πιθανότητα αυτά να επηρεαστούν τα αποτελέσματα. Ξέρετε, και πρέπει να μάθει και ο κόσμος, ότι πλέον υπάρχουν δύο ξεχωριστά ψηφοδέλτια. Το ένα που θα είναι ο δήμαρχος με τους δημοτικούς συμβούλους, με τις τέσσερις δημοτικές ενότητες, τα διαμερίσματα των πρώην δήμων, και ένα για τοπικά. Σαφώς υπάρχει. Και τις περιφέρειες, να μην το ξεχνάμε γι' αυτό. Βεβαίως. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα να ψηφίσεις και είναι και δημοκρατικό. Εγώ να ψηφίσω το συγγενή μου, το φίλο μου στο χωριό και για δήμαρχο να εμπιστευτώ κάποιον άλλον. Πραγματικά όμως αυτός ο νόμος σε αυτό εδώ το κομμάτι ήταν μια εξαιρετική κίνηση αυτή. Πραγματικά ισχύει. Τώρα, εσείς υπάρχει ενδεχόμενο σε κάποιο χωριό να έχετε ένα συνδυασμό ο οποίος είναι ανεξάρτητος μεν για το χωριό, αλλά να βγει ανοιχτά και να στηρίξει το συνδυασμό είναι στο χέρι μας? Εμείς και στην ανακοίνωσή μας γράψαμε ότι χαιρετίζουμε τις ανεξάρτητες πρωτοβουλίες και όπου πράγματι υπάρχουν ανεξάρτητες τέτοιες κινήσεις θα τις στηρίξουμε. Μάλιστα. Θέλετε ένα μήνυμα με διαφορετικό τρόπο? Από εκεί και πέρα σαφώς θα έχουμε τη δυνατότητα και εμείς να δούμε πώς θα το χειριστούμε στα χωριά. Θα περιμένουμε να ανακοινωθούν τα ψηφοδέλτια και τα κεντρικά και τα τοπικά, γιατί όπως ξέρετε εμείς έχουμε ανακοινώσει ψηφοδέλτιο. Το μεγάλο. Το συμβολικό του κομμάτι τουλάχιστον. Θα συμπληρωθεί αυτό το ψηφοδέλτιο και όταν θα έρθει η ώρα θα έχουμε πάρει και τις αποφάσεις μας για τη στάση που θα κρατήσουμε στα τοπικά συμβούλια. Πότε θα ανακοινώσετε το ψηφοδέλτιο το τελικό, κύριε Παπανδρέου? Κύριε Τωμαδάκη, μέσα στη εβδομάδα, εκτιμώ μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα είναι έτοιμο το πρόγραμμα του συνδυασμού. Είναι ένα πρόγραμμα πολύ καινοτόμο, πολύ πρωτοπόρο. Οι ομάδες εργασίας δουλεύουν καθημερινά σε αυτή τη βάση. Εκτιμώ ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουμε κατασταλάξει, θα έχουμε κλείσει το πρόγραμμα και φαντάζομαι αμέσως μετά, μαζί με ένα μεγάλο κομμάτι υποψηφίων, θα ανακοινωθεί και το πρόγραμμα σε εκδηλώσεις που θα γίνουν στην Οριστιάδα και σε κάποια χωριά του Δήμου. Η προεκλογική δραστηριότητα πώς πάει, πώς κυλάει? Βγαίνετε στα χωριά, φαντάζομαι, σαν συνδυασμό, σαν άνθρωποι, σαν επικεφαλής, όπως νομίζω γίνεται με όλους. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω προλάβει ακόμα και λόγω της επαγγελματικής δραστηριότητας να πάω σε όλα τα χωριά. Είναι και πολλά τα χωριά, βεβαίως. Είμαστε, θα έλεγα, στα ξεκινήματά μας. Με το που θα ανακοινώσουμε το πρόγραμμα, εκεί θα βγουν και οι επισκέψεις σε χωριά και σε φορείς. Οπότε θα πυκνώσουμε λίγο την επαφή μας με τα χωριά. Κύριε Παπανδρέου, τώρα στα δύο τελευταία δημοτικά συμβούλια της Οριστιάδας ακούστηκαν κάποια θέματα για πιέσεις σε δημοτικούς συμβούλους και για προσπάθεια να βγουν από κάποιο συνδυασμό, να πάνε σε κάποιον άλλον. Εσείς έχετε διαπιστώσει κάποια πίεση που να έχει ασκηθεί από αντίπαλη παράταξη στο συνδυασμό σας, σε μέλος του συνδυασμού σας ή στο παρελθόν? Εμείς επειδή είχαμε μια πολύ κακή εμπειρία το 2014, παραμονές εκλογών, κάποιοι υποψήφοι μας έφυγαν τελευταίες μέρες από το συνδυασμό γιατί δέχτηκαν από οικογενειακό περιβάλλον, από συγγενικό περιβάλλον, από τους ιδιοκτήτες καταστημάτων που δούλευαν κάποιες πιέσεις. Φέτος το κάναμε ξεκάθαρο. Από την αρχή το είπα και στην ομιλία μου ότι δεν θα ανεχθώ τίποτα παρόμοιο. Δεν θα ανεχτώ να κάνω bullying σε κανένα παιδί. Θα βάλω πλάτη για όλα αυτά τα παιδιά και τα στελέχη που είναι στην κίνηση. Είχατε πει χαρακτηριστικά σας, διακόπτω, ότι θα με βρουν απέναντί τους. Εσείς προσωπικά τον αναλάβατε εσείς ο ίδιος. Πραγματικά θα με βρει απέναντί του όποιος το τολμήσει. Επί του παρόντος δεν έχω τέτοιες καταγγελίες, τουλάχιστον από το συνδυασμό. Θεωρείτε ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο σε επίπεδο ενός άλλου συνδυασμού, γιατί είναι ένα από τα ενδεχόμενα που ενδεχομένως πέφτει στο τραπέζι. Ναι. Και θα βοηθήσει κάποιον? Εκτιμώ ότι όποιος το κάνει θα είναι μεγάλο λάθος. Δεν θέλω να επεκταθώ σε άλλους συνδυασμούς, αλλά όποιος το κάνει αυτό και κάνει ψευδείς καταγγελίες, νομίζω ότι κάνει λάθος. Κύριε Παπανδρέου, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας. Ευχαριστώ πολύ εγώ, κύριε Τωμαδάκη. Ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και να ευχηθούμε να κυλήσουν ομαλά όλα τα πράγματα που κυλούν όλα αυτά τα χρόνια στους προεκλογικούς αγώνες. Εκτιμώ ότι θα είναι πολύ καλά τα πράγματα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ εγώ.
Δύο αγωνιστικές απομένουν για το τέλος του πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών του Βορείου Ομίλου, με τον Άφλο να υποδέχεται για την επόμενη αγωνιστική τον Έστωρα Θεσσαλονίκης. Ο αγώνας θα διεξαχθεί το ερχόμενο Σάββατο 6 Τετάρτου στις 6 το απόγευμα στην έδρα του στο νέο κλειστό γυμναστήριο Ερεστιάδας. Νίκος Σαμάρας. Συνεχίζει την θετική αθλητική του πορεία στο πρωτάθλημα η ομάδα βόλεϊ ανδρών του Άθλου Ορεστιάδας. Το Σάββατο 6 Απριλίου το απόγευμα στο νέο κλειστό γυμναστήριο Νίκος Σαμαράς στην Ορεστιάδα η ομάδα του Άθλου θα υποδεχθεί την ομάδα της Καλαμαριάς. Το Σαββάτο 6 Απριλίου του 19 στις 6 ώρα το απόγευμα ο Άθλος Ορεστιάδας αγωνίζεται με τον Έστωρα Θεσσαλονίκης στο νέο κλειστό Νίκος Σαμαράς. Είναι το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι της ομάδας μας στην Α2 κατηγορία και στη συνέχεια έχουμε στην τελευταία αγωνιστική που παίζουμε μέσα στην Καλαμαριά. Αυτή τη στιγμή όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι εμείς χρειαζόμαστε μία νίκη στους δύο επόμενους αγώνες για να είμαστε σίγουρα σωμένοι, για να μην μπλέξουμε σε σενάρια υποβιβασμού. Η κατάσταση στον Όμιλο είναι λίγο περίπλοκη διότι είναι ουσιαστικά 5 ομάδες οι οποίες θα τερματίσουν μαζί σε αυτό τον μικρό μαραθώνιο του πρωταθλήματος και από αυτούς τους 5 ουσιαστικά θα πέσει ένας. Οι υπόλοιπες ομάδες, το Αιγίνιο, οι Σέρες και η Άρτα είναι ήδη υποβιβασμένες. Στη χειρότερη θέση είναι η ομάδα της Καλαμαριάς διότι έχει 2 δύσκολα παιχνίδια. Έχει 26 βαθμούς, εμείς ο Άθλος Ορεστιάδας έχουμε 29, από πάνω μας είναι ο Πιερικός και η Καρδίτσα με 30 και 31 βαθμούς έχει ο Νέστορας Θεσσαλονίκης. Εμείς παίζουμε με τον Νέστορα εντός αυτήν την εβδομάδα, με νίκη θα έχουμε τελειώσει την υπόθεση σωτηρίας στην κατηγορία στην Α2 και θα αγωνιζόμαστε στην Α2 και του χρόνου. Το πιο δύσκολο πρόγραμμα το έχει η Καλαμαριά, διότι είναι κάτω από μας και χρειάζεται οπωσδήποτε 2 νίκες για να σωθεί. Και επίσης σε δύσκολη θέση είναι και η Καρδίτσα, διότι υποδέχεται την Καλαμαριά την προτελευταία αγωνιστική και είναι το τελευταίο της παιχνίδι, διότι μετά έχει ρεπό. Αν κερδίσει η Καρδίτσα την Καλαμαριά, τότε τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα και για μας, διότι θα χρειαζόμαστε ουσιαστικά 2 βαθμούς στα επόμενα 2 παιχνίδια. Ούτε καν μία νίκη δεν θα χρειαζόμαστε. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Άθλου καλεί τους φιλάθλους της περιοχής να στηρίξουν με την παρουσία τους στο κήπεδο την τοπική ομάδα, καθώς έχει ετοιμάσει και κάποιες εκπλήξεις. Τώρα, όσον αφορά το παιχνίδι, επειδή θα είναι το τελευταίο εντός έδρας του Άθλου Ορεστιάδας για φέτος, την Α2, έχουμε ετοιμάσει κάποιες δραστηριότητες, κάποιες εκπλήξεις για τους φίλους μας και τους φίλους του αθλήματος του βόλεϊ εδώ πέρα στην Ορεστιάδα. Καταρχάς θα έχουμε δωρεάν είσοδο για όλο τον κόσμο, θα μπορεί και σε ένδειξη εκτίμησης και της στήριξης που είχαμε όλη τη χρονιά από τον φιλαθλό κόσμο της Ορεστιάδας, το ΔΣ αποφάσισε να ορίσει ελεύθερη είσοδο στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι για όλο τον κόσμο. Θα υπάρχει λαχιοφόρος αγορά, θα κληρώσουμε πολλά δώρα. Στο τέλος του αγώνα ο κάθε φιλαθλός που θα μπαίνει μέσα στο γήπεδο θα παίρνει ένα λαχνό και στο τέλος του αγώνα θα γίνει κλήρωση. Πριν τον αγώνα, στις 4 η ώρα, από τις 4 ως τις 5 περίπου, θα υπάρχει ένας αγώνας επίδειξης των Ακαδημιών του Άθλου Ορεστιάδας. Για αγόρια και κορίτσια από 10 ως 13 ετών θα παίξουν μεταξύ τους αγώνες επίδειξης για να δει και ο κόσμος τους αυριανούς πρωταγωνιστές, τους αυριανούς αθλητές των Ακαδημιών του Άθλου Ορεστιάδας. Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ορεστιάδας καλεί τα μέλη του σε γενική συνέλευση την Κυριακή από τις 10.30 το πρωί στο Εργατικό Κέντρο Ορεστιάδας. Μεταξύ των θεμάτων της συνέλευσης είναι ο απολογισμός του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. Ο Κυνηγητικός Σύλλογος Ορεστιάδας ενημερώνει τα μέλη του ότι η ετήσια τακτική γενική συνέλευση και οι αρχαιρεσίες του Συλλόγου που δεν πραγματοποιήθηκαν στις 31 Μαρτίου λόγω μη απαρτίας θα γίνουν βάση καταστατικού την επόμενη Κυριακή 7 Απριλίου στις 10.30 το πρωί στο Εργατικό Κέντρο Ορεστιάδας στην Οδό Αγίων Θεοδόρου 95. Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης είναι απολογισμός οικονομικού έτους 2018, προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2019, πρόσθετη εισφορά έτους 2019 υπέρ Συλλόγου, πρόσθετη εισφορά 2019 υπέρ ΚΟΜΑΘ, προβλήματα κυνηγιού,
αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα θέματα. Οι αρχαιρεσίες στην Οροστιάδα θα αρχίσουν μετά το τέλος της Γενικής Συνέλευσης από τη 1 η ώρα στις 3 το απόγευμα. Οι αρχαιρεσίες στα παραρτήματα δικαίων και κομμάρων θα διεξαχθούν στις αίθουσες του καινούριου κλειστού γυμναστηρίου δικαίων για το παράρτημα δικαίων και στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Κομμάρων για το παράρτημα κομμάρων από τη 1 το μεσημέρι ως τις 3. Οι κυνηγοί θα πρέπει να έχουν μαζί τους στη Γενική Συνέλευση την άδεια θύρας τους.